Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ribs ψητά που να λιώνουν στο στόμα. Σε 50 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, τα ribs θα είναι έτοιμα. Για όσους έχουν μαγειρέψει ribs, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θέλει 2, 3, 4 ώρες για να τα μαγειρέψουμε. Θα σας κάνω σήμερα τα πιο νόστιμα ζουμερά ribs μόλις σε 50 λεπτάκια. Θα φτιάξουμε και μια σάλτσα για να σερβίρουμε στο τέλος και θα γίνει χαμός. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα μοσχαρίσια ribs με λαχανικά στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε 1,5 κιλό μοσχαρίσιο σιδηρόδρομο, 2 κρεμμύδια, 3 καρότα, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κύβο βοδινού, 350 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 1 κουταλιά της σούπας φασκόμηλο φρέσκο, 1 πρέζα μπούκοβο, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή corn flour, 2 με 3 κουταλιές της σούπας νερό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, πουρέ πατάτας, ρίγανη και πιπέρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα έχω ένα σιδηρόδρομο, μοσχαρίσια ribs. Είναι ένα κομμάτι κρέατος σχετικά πάρα πολύ οικονομικό. Το κακό με τα ribs είναι ότι όταν τα ψήνουμε γενικά χάνουν πάρα πολύ από το βάρος τους. Υπάρχει περίπτωση να μείνει και το 1 τρίτο από το συνολικό βάρος που βάλαμε στην αρχή. Οπότε, ένας καλός τρόπος για να μαγειρέψουμε τα ribs και να μην χάσουν από το βάρος τους είναι η χύτρα ταχύτητας και βέβαια ο vacuum τρόπος που χρησιμοποιούμε στα πολύ γκουρμέ εστιατόρια. Επειδή vacuum runner δεν έχετε εσείς στο σπίτι, σίγουρα όμως έχετε μία χύτρα ταχύτητος, με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω θα πάρετε τουλάχιστον διπλάσια ποσότητα από κρέας από το συμβατικό τρόπο να τα ψήνατε κατευθείαν μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, το μόνο που θα κάνω είναι να κόψω τα ribs μου σε μεγάλα κομμάτια. 1, 2, 3, 4. Εδώ. Θα βάζω στην άκρη και θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Θα βάλω αλάτι και πιπέρι. Τώρα, ανοίγω τη χύτρα ταχύτητας και αρχίζω να βάζω μέσα όλα τα υλικά μου. Έχω κρεμμύδι, θα χοντροκόψω εδώ. Θέλω να φτιάξω μια ωραία σάλτσα καθώς θα ψήνει το μοσχάρι μέσα στο φούρνο. Οπότε πρέπει να βάλω λίγα λαχανικά. Θα βάλω 2 κρεμμύδια εδώ. Τέλεια. Θα βάλω 3 καρότα. Κομμένα στη μέση. Θέλω να πάρω γεύση από τα λαχανικά μου. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μια χαρά. Τα λαχανικά θα δουλέψουν καθώς θα ψήνεται το μοσχάρι μας μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Τα λαχανικά θα κάνουν μια υπέροχη σάλτσα από κάτω μαζί με τα ζουμιά που πέφτουν από τα ribs. Τώρα, τα καρότα πάνε και αυτά μέσα. Εδώ. 2 σκελίδες σκόρδο. 1 ζώμα μοσχάρι. Κύβο. Λίγο κόκκινο κρασί. Θα βάλετε καλή ποιότητα κόκκινο κρασί. Μην βάλετε κανένα ξύδι που δεν τρώγεται. Άμα να βάλετε ξύδι που δεν τρώγεται, καλύτερα να βάλετε μόνο νεράκι. Άμα βάλετε φτηνό κρασί, θα χαλάσει το φαγητό μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Έχω λίγο φασκόμηλο και σε περίπτωση που δεν έχετε φασκόμηλο, μπορείτε να ρίξετε ό,τι άλλο μυρωδικό θέλετε. Δεντρολίβανο, θυμάρι δουλεύουν μια χαρά. Βασιλικό γιώσμο δεν πάνε. Λοιπόν, και λίγο μπούκοβο. Τώρα, παίρνω το κρέας μου, έρχομαι εδώ δίπλα και θα προσθέσω ελάχιστο λάδι. Πιπέρι, μην το λυπηθείτε, θέλουμε μπόλικο πιπέρι και μπόλικο αλάτι. Λοιπόν, θέλουμε να αλατοπιπερώσουμε το κρέας, άσχετα που έχουμε βάλει το ζωμό μέσα στη σάλτσα, εκείνο το αλάτι και το πιπέρι του ζωμού είναι για τη σάλτσα μας. Θέλουμε να αλατοπιπερώσουμε και το κρέας, κοιτάξτε εδώ, θέλω να έχει αλάτι πάνω το κρέας. Αφήστε το αλάτι να δουλέψει στο κρέας, να πάει μέχρι μέσα καθώς ψήνεται, γιατί έχουμε και συνέχεια. Όπως βλέπετε, δεν έχω σοτάρει τίποτα, δεν έχω ψήσει τίποτα. Τα έχω βάλει όλα μπλουμ με στη χύτρα ταχύτητας. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε παραπάνω, γιατί τα πράγματα είναι απλά. Κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητας εδώ. Βάζουμε την ένδειξη στο 2 και ανάβουμε τη φωτιά μας. Τέλεια. Με το που ανάψουμε τη φωτιά μας, περιμένουμε μέχρι που η βαλβίδα να πάει στο κίτρινο χρώμα. Εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι άρχισε να πιάνει θερμοκρασία μέσα η χύτρα ταχύτητας. Αλλά δεν μας κάνει, γιατί θα περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι που να πάει στην πράσινη ένδειξη. Μόλις πάει στην πράσινη ένδειξη, χαμηλώνουμε τη φωτιά και από εκείνη την ώρα μετράμε 40 λεπτά ακριβώς. Σε 40 λεπτά τα ρίψα έχουν μαλακώσει, θα έχουν λιώσει και για το τέλος θα τα κάνουμε κρίσπι μέσα στο φούρνο. Θα έχουμε κάνει την περισσότερη διαδικασία στη χύτρα ταχύτητας για να γίνουν μαλακά και ουσιαστικά το μόνο που θα κάνουμε είναι να τα βάλουμε ελάχιστα στο φούρνο για να γίνουν τραγανά απ' έξω. Έτσι θα κερδίσουμε
Το μέγιστο βάρος και μάζα από παϊδάκια δεν θα συρρυκνωθούν όπως άμα τα βάζαμε κατευθείαν μέσα στο φούρνο και βέβαια θα ψηθούν μόλις σε 40 λεπτάκια. Οπότε σε 40 λεπτάκια πίσω για να βάλουμε στο φούρνο τα παϊδάκια και να φτιάξουμε τη σάλτσα. Το μοσχάρι είναι σημαντική πηγή σιδήρου, ψευδαργύρου, μιας πληθώρας θρεπτικών συστατικών, βιταμινών, κυρίως βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μεταλλικών στοιχείων, ενώ περιέχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά που περιέχει φαίνεται να βοηθάνε στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή, τη διατήρηση του ανοσοποιητικού συστήματος και την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, ενώ φαίνεται να βελτιώνουν τα συμπτώματα κόπωσης και αδυναμίας. Μετά από τα 40 λεπτάκια ήρθε η ώρα να αποσυμπιέσουμε τη χύτρα μας, βγάζοντας τον ατμό και περιμένουμε μέχρι να φύγει τελείως ο ατμός από τη χύτρα ταχύτητας, εδώ. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο που έχει γίνει μέσα το φαγητό μας. Τα παϊδάκια έχουν όντως, έχουν λιώσει τελείως. Και τώρα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι και έτσι όπως είναι, είναι πεντανόστιμα για να τα φάτε. Αλλά θέλουμε μια πιο crispy υφή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαι λίγο προσεκτικός καθώς τα βγάζω. Γιατί υπάρχει περίπτωση να λιώσουν, να φύγει το κόκκαλο από το κρέας και δεν θέλουμε. Εδώ. Και κοιτάξτε, πάρτε τα παϊδάκια σας, βγάλτε τα πάνω σε μία σχάρα, εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Λιώνει το κρέας, το βλέπετε. Απλά διαλύεται. Είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Και όπως σας είπα, θέλω να καταλάβετε το πόσο έχουν κρατήσει το βάρος τους τα παϊδάκια. Με αυτόν τον τρόπο κρατάει το βάρος του, γιατί ψήνεται μέσα στη ζουμί. Άμα το ψήναμε 100% μέσα στο φούρνο και βέβαια δεν θα εξοικονομήσαμε ενέργεια, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε τουλάχιστον 50% ενέργεια και δεν θα είχε μείνει και καθόλου κρέας. Με 4 παϊδάκια θα πέραμε συνολικά 200-300 γραμμάρια κρέας στο τέλος και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, παίρνουμε τα παϊδάκια, τα βάζουμε πάνω στη σχάρα και έτσι όπως είναι, βάζουμε μέσα στο φούρνο στους 220 βαθμούς μέχρι που να γίνουν τραγανά. Θα πάρει περίπου 10 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Τώρα, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το ζουμί μας εδώ πέρα, γιατί το ζουμί μας καταλαβαίνετε ότι είναι πεντανόστιμο και θέλουμε να κάνουμε μία σαλτσούλα για να σερβίρουμε τα ribs μας. Αυτό που θα κάνω είναι να πάρω ένα σουρωτήρι, εδώ, και να σουρώσω όλο το ζουμί μου, εδώ. Όλο αυτόν τον υπέροχο ζωμό που έχει βγάλει το κρέας μας μαζί με τα λαχανικά, εγώ θα το κάνω σάλτσα. Πώς? Πολύ απλά, σουρώστε τα λαχανικά, πάρτε όλη τη σάλτσα, τέλεια, και αυτό δεν το χρειάζομαι. Τώρα, όπως βλέπετε, εδώ πάνω έχει πάρα μα πάρα πολλά λιπαρά. Τα λιπαρά που έβγαλε το κρέας από μόνο του. Οπότε τι θα κάνω, έτσι όπως είναι, θα πάρω μία κουτάλα και πολύ προσεκτικά, κοιτάξτε, αφαιρώ πάνω-πάνω τα λιπαρά. Τα λιπαρά που έβγαλαν τα ribs. Τα ribs είναι γενικά ένα κομμάτι που έχει λιπαρά. Και με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε, θα βγάλω όλα τα λιπαρά από τη σάλτσα μου. Όλο αυτό που βλέπετε είναι λίπος. Θέλω η σάλτσα μου να μην έχει λιπαρά. Θέλω να έχει μόνο γεύση. Γι' αυτόν τον λόγο αφαιρώ όλα τα λιπαρά μου εδώ. Κοιτάξτε εδώ λιπαρά. Αμαρτία δεν ήταν να σερβίρω κατευθείαν αυτή τη σάλτσα πάνω από τα ribs μου. Θα μπορούσα, είναι γευστικότατο. Αλλά γιατί να παίρνω λιπαρά ενώ μπορώ να τα αφαιρέσω. Έτσι συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Λίγα ακόμα μήνα, βλέπετε. Σιγά σιγά έμεινε καθαρή σάλτσα από κάτω και για να καταλάβετε ακριβώς τι έχω κάνει, πολύ απλά θα πάρω άλλο ένα γυάλινο μπολ να μεταφέρω το ζουμί μου και ουσιαστικά αυτό που έκανα είναι χώρισα τα λιπαρά από τη σάλτσα μου. Εδώ είναι καθαρό ζουμί, σάλτσα, εδώ πέρα είναι καθαρά λιπαρά. Αυτά τα θέλαμε στο φαγητό μας? Όχι. Όχι βέβαια. Γιατί να τα θέλουμε? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα θέλουμε. Τώρα. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε το ζουμί μας, το βάζουμε σε μία κανάτα και θέλουμε να συμπληρώσουμε μέχρι που να πάει 200 ml. Οπότε βάζω νεράκι εδώ, κρύο νερό, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη και συμπυκνωμένη γεύση και άμα αφήσω τη σάλτσα έτσι όπως είναι συμπαγή, αυτό που θα γίνει είναι να έχω μία πάρα πολύ πολύ δυνατή σάλτσα και είναι κάτι που δεν θέλω. Οπότε τα λιπαρά δεν τα χρειάζομαι, πάνε στην άκρη. Και έτσι όπως είναι, όλο το ζουμί μου θα πάρω, θα το βάλω σε ένα τηγανάκι, εδώ,
και θα χρησιμοποιήσω την πιο απλή τεχνική για να δέσω αυτό το ζουμί. Η πιο απλή τεχνική ποια είναι? Corn flour και νεράκι. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε μία κοφτή κουταλιά της σούπας ή μία γεμάτη του γλυκού. Κοιτάξτε πόσο βάζω. Τόσο. Corn flour, εδώ. Θα προσθέσω 2-3 κουταλιές της σούπας νερό. Θα ανακατέψω. Εδώ. Και με το που πάρει βράση η σάλτσα μου, θα ρίξω μέσα το corn flour για να δώσω τη σάλτσα μου. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι έτοιμα και τα ρίψ μου, οπότε θα σερβίρω και τα δύο μαζί. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος παγκοσμίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία. Στις περιοχές αυτές, ο ετήσιος μέσος όρος κατανάλωσης κρέατος ανά άτομο κυμαίνεται περίπου από 100 έως 153 κιλά κάθε χρόνο. Κοιτάξτε εδώ, έχει πάρει βράση, τέλεια, θα προσθέσω μέσα το corn flour, εδώ, θα ανακατεύω. Σε περίπτωση που δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει corn flour στη ζωή σας, να σας πω ότι άμα το ρίχναμε όπως είναι κατευθείαν μέσα στο ζουμί, τι θα γινότανε? Γρουμπαλάκια, θα σβόλιαζε. Δεν θα έκανε σωστά τη δουλειά του. Πάντα, μα πάντα όταν χρησιμοποιούμε corn flour, πρέπει να τα ρεώσουμε σε λίγο παγωμένο νεράκι και να το ρίξουμε μέσα στη σάλτσα. Τώρα αυτό άρχισε να δένει τη σάλτσα μου. Κοιτάξτε εδώ, είναι ακριβώς τέλεια. Το μόνο που θέλω είναι να πάρει μια βράση για να μην έχει γεύση το corn flour. Οπότε θεωρητικά και τα ρίψ μου θα είναι έτοιμα. Όπως σας είπα, δεν χρειάζεται πολύ ώρα. Ίσα-ίσα ελάχιστα λεπτά στο φούρνο μέχρι που να γίνουν τραγανά απ' έξω. Κοιτάξτε εδώ. Τα ακούτε? Εμένα ο φούρνος μου δεν έκανε παραπάνω από 5 λεπτά. Κοιτάξτε πόσο τραγανά γίνανε απ' έξω. Και έτοιμη και η σάλτσα μου εδώ. Θα τη βγάλω σε ένα ωραίο μπολάκι για να σερβίρω. Εδώ και αυτή. Κοιτάξτε εδώ. Σάλτσα ψητού. Τέλεια. Σε 0 χρόνο. Και κοιτάξτε πόση ποσότητα πήραμε. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Θέλουμε ένα ωραίο πιατάκι. Εδώ. Θέλουμε λίγο πουρέ. Θα σερβίρω αυτά τα υπέροχα ρίμπς πάνω σε πουρέ. Οπότε μην το λυπηθείτε. Έχω φτιάξει ωραίο πουρέ πατάτας. Οχ! Και φτάνει τόσο, ε! Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να το παρακάνεις. Το πιάτο μιλάει από μόνο του. Θα πάρω ένα ριμπ που παρεπιπτόντως, αυτό το ριμπ να ξέρεις, θα σου το δείξω εδώ. Απλά το κάνεις έτσι και το καλοβγαίνει. Αλλά θα το αφήσω στιλιστικά σε αυτό που θα σερβίρω εδώ. Κοίταξε εδώ. Ωχ, Παναγία μου. Άφησε το να πατήσει πάνω στο πουρέ και βέβαια, για να είναι πιο ολοκληρωμένο, έχω φτιάξει αυτή την υπέροχη σάλτσα καίει. Καίει και το μπουλάκι. Το είπα και πολύ ωραία, καίει το μπουλάκι. Καίει το μπουλάκι, αλλά δεν με πειράζει. Κοιτάξτε εδώ, είναι πηχτή, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι, για να πάει πάνω στο μοσχάρι μου και να συμπληρώσει αυτό το ζουμάκι που τελικά ίσως και να έλειπε από αυτό το πιάτο. Εδώ. Άρα είναι τόσο ολοκληρωμένο γιατί έχω την πρωτεΐνη από το κρέας, τον υδατάνθρακα από το πουρέ μου, τη σαλτσούλα μου την υπέροχη. Το μόνο που θα κάνω είναι να ρίξω λίγα μυρωδικά από πάνω. Ρίγανη, θυμάρι, δεδρολίβανο, βάλτε ό,τι θέλετε. Εδώ. Ίσα-ίσα λίγα μυρωδικά. Εγώ βάλα λίγο ρίγανη. Θα προσθέσω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και κοιτάξτε εδώ πιάτο. Άνετα μπορείς να το βγάλεις και σε ένα γκουρμέ εστιατόριο. Για τα μοσχαρίσια ρίμπς με λαχανικά στη χύτρα ταχύτητας, κόβουμε τα κρεμμύδια σε χοντρά κομμάτια, τα καρότα σε μισοφέγγαρα και τα βάζουμε στη χύτρα ταχύτητας. Προσθέτουμε τα σκόρδα, το γκίβο, το κρασί, το φασκόμηλο και το μπούκοβο. Κόβουμε το κρέας, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, του βάζουμε αλάτι και πιπέρι και το ρίχνουμε στη χύτρα ταχύτητας πάνω από τα λαχανικά. Κλείνουμε το καπάκι, βάζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και μαγειρεύουμε. Αποσυμπιέζουμε τη χύτρα ταχύτητας και μεταφέρουμε τα ρίμπς σε ταψί με σχάρα. Ψήνουμε για 10 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς. Σουρώνουμε τη σάλτσα και κρατάμε το ζουμί. Με μία κουτάλα αφαιρούμε τα πολλά λιπαρά από την επιφάνεια της σάλτσας.
Βάζουμε τη σάλτσα που έχει περισσέψει σε δοσομετρικό δοχείο και συμπληρώνουμε με νερό ώστε να έχουμε 200 ml. Μεταφέρουμε σε τηγάνι και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Διαλύουμε το corn flour σε νερό, βάζουμε το μείγμα στο τηγάνι και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε τα ribs με πουρέ πατάτας, τη σάλτσα, ρίγανη και πιπέρι. Τώρα, για εδώ. Κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται ούτε καν πιρούνι και μαχαίρι, γιατί η φιλοσοφία του όλου πράγματος είναι ότι το κρέας λιώνει. Δεν πρέπει να βγάλετε καθόλου πιρούνια στο τραπέζι. Κοιτάξτε, εδώ είναι φανταστικό. Απλά το ακουμπάς και απλά λιώνει ολόκληρο. Και. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Απλά το κρέας βγαίνει από το κόκαλο. Ωραία σάλτσα. Και αυτό το πιάτο το φτιάξαμε σε μόλις 50 λεπτά. Πιστεύετε? Απίστευτο. Το είδατε, μόλις μπροστά σας έγινε, οπότε να το φτιάξετε κι εσείς.